Μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά. Σήμερα είναι Κυριακή της Σαμαρείτιδος, έτσι, να δούμε λίγο το Ευαγγέλιο αυτό το οποίο προσφέρει, νομίζω, υλικό για συζήτηση. Λοιπόν, το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας, λεγόμενη Σιχάρ, πλησίον του χωρίου, ο έδω Κυριακόβ Ιωσήφ, το ιό αυτού είναι εκεί πηγή του Ιακώβ. Πήγε στη Σαμάρια, στη Σιχάρ, σε μια πόλη της Σαμαρίας, και υπήρχε εκεί η πηγή του Ιακώβ, ένα πηγάδι, ο ούνο Ιησούς και κοπιακός εκ θεοδηπορίας, εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή. Ώρα είναι ως η έκτη. Κουρασμένος λοιπόν κάθεται, λέει, στο πηγάδι. Είναι περίπου 12 το μεσημέρι. Έρχεται η γυναίκα της Σαμαρίας, αντλεί σε είδωρ. Και έρχεται μια γυναίκα από τη Σαμάρια να πάρει νερό. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσ' μη ποιήν, δώσ' μου να πιω. Είναι μόνος του. Οι μαθητές αυτού επελιλήθησαν εις την πόλη ή να τροφάς αγοράσωσιν. Πήγανε στην πόλη για να πάρουνε τροφές. Και ξεκινάει λοιπόν όλη αυτή η μεγάλη πνευματική συζήτηση, όπως θα δείτε πόσο μεγάλη είναι, με ένα απλό τρόπο, με ένα δώσμη ποιήν, δώσμη να πιω. Ξέρετε ότι η αφορμή με την οποία καμιά φορά μας καλεί ο Θεός, ο τρόπος με τον οποίο μας καλεί είναι πάρα πολύ απλός και πάρα πολύ, θα λέγαμε, καθημερινός, φυσικός. Δεν μας καλεί να γίνουμε έτσι Απόστολοι. Βέβαια εδώ πρόκειται για την κλίση μιας Αποστόλου. Μιλάμε για την Αγία Φωτεινή την εις Απόστολου. Έτσι. Λοιπόν, για δώσ' μου λίγο νερό να πιω. Αυτή η ανταπόκριση θα μπορούσε να πει, ξέρω εγώ, το λέει αμέσως παρακάτω, να μείνει στις πεπιθήσεις της. Έτσι, θα δείτε τι λέει αμέσως παρακάτω. Πώς σοι Ιουδαίος ον παρεμού λετής ποιήν, ούς εις γυναικός Σαμαρείτιδος, ού γαρ συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρείτες. Πώς μου ζητάς να πιείς νερό από μένα, εσύ είσαι Ιουδαίος, εγώ είμαι Σαμαρείτης. Σαμαρείτης, δεν... Πού συγχρόνται, δεν έρχονται σε επικοινωνία οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρείτες. Παρά το ότι όμως υπάρχει μια ισχυρή απαγόρευση εκείνη την εποχή, αυτές οι απαγορεύσεις είναι ισχυρότερες και από τους δεσμούς της συγγένειας, ξέρετε. Έχει ένα άνοιγμα η Σαμαρείτης εκείνη τη στιγμή. Το δώσμη πίντα το πετάει στα σκουπίδια. Ψάχνει να βρει παραπέρα τι γίνεται. Αυτός ξέρει ότι είναι Ιουδαίος, εγώ ξέρω ότι είμαι Σαμαρείτης. Τι γίνεται, γιατί μου ζητάει να πιει νερό. Έχει κάνει ένα άνοιγμα εκείνη τη στιγμή. Το ξαναλέω αυτό διότι καμιά φορά η επαφή μας, σας είπα, μετά του Θεού, αρχίζει με ένα πολύ απλό τρόπο. Τόσο απλό που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς που θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με ένα τέτοιο απλό τρόπο μπήκανε πραγματικά στα βαθύτερα και στα περισσότερα και έφτασαν να καταλαβαίνουν πράγματα και να βλέπουν πράγματα τα οποία καταρχήν δεν ήταν δυνατόν να φανταστούν ότι θα τα έβλεπαν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτοί. Η ήδη στην δωρεάν του Θεού και τη εστίνω λέγον σοι. Δώσμη ποιήν, σοι ανήτησες αυτόν και έδωκε σοι άνσι είδωρ, έδωκε νάνσι είδωρ ζών. Και της λέει αμέσως ο Χριστός, πιάνει τη συζήτηση από εκεί που την άφησε, και της λέει, αν ήξερες, λέει, έτσι, τη δωρεά του Θεού που βρίσκεται ενώπιόν σου αυτή τη στιγμή, και ποιος είναι αυτός ο οποίος σου ζητά να του δώσεις να πιει νερό, θα το ζητούσες εσύ
να σου δώσει, λέει, είδωρ ζών. Να, αμέσως τώρα που αρχίζει η συζήτηση να περνάει σε άλλο επίπεδο. Το είδωρ φαίνεται να έχει ξεχαστεί. Το νερό να έχει ξεχαστεί. Και αμέσως τίθεται το ερώτημα ενός άλλου ύδατος, το οποίο ονομάζεται είδωρ ζών. Προφανώς, διότι το είδωρ, το κοινό νερό, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι θεραπεύει, ότι ικανοποιεί αυτό το είδος στις βαθύτερες, θα λέγαμε, ιδιότητες που έχει το άλλο νερό. Η γυναίκα προσπαθεί να καταλάβει τι είναι αυτό που ακούει. Λέγει αυτό η γυνή, ούτε άδλημα, κύριε, ό,τι άδλημα έχεις, και το φρέρε στη βαθύ. Όθεν ουν έχεις το είδωρ το ζών. Ούτε έχεις τρόπο να το αντλήσεις, το πηγάδι είναι πολύ βαθύ. Αυτό το ζωντανό νερό δεν μπορεί να το αποσυνδέσει από το γεγονός του νερού, αυτό το ζωντανό νερό. Τι είναι αυτό το ζών είδωρ. Πώς θα το αντλήσεις αυτό το καινούριο, το περίεργο, το ιδιαίτερο αυτό νερό. Μη σημίζωνη του πατρός Σιμών Ιακώβ, ως έδωκεν ημί το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε και η αυτού και τα θρέματα αυτού. Λοιπόν, είσαι μεγαλύτερος εσύ από τον Ιακώβ, ο οποίος έχει το πηγάδι αυτό, είναι δικό του, και αυτός ήπιε και ήπιαν και τα πρόβατά του, τα θρέματά του κλπ. Και η δική του. Πώς λες, τι είναι αυτό, ποια είναι η σχέση σου με αυτό το πηγάδι, ποια είναι η σχέση σου με αυτό το νερό, τι είναι αυτά που μου λες, του λέει η γυναίκα. Η οποία βεβαίως έχει πιαστεί για τα καλά εδώ τώρα πλέον σε αυτό το δίχτυ και έχει αρχίσει μέσα της να έχει διάφορες απορίες και ερωτήματα, τα οποία πολλαπλασιάζονται καθώς βλέπει αυτόν τον παράξενο άνθρωπο να στέκει ενώπιόν της και της λέει αυτά τα κατανόητα πράγματα. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτή: «Πας οπίνων εκ του ύδατος του, του διψήσει πάλι». Αυτός που θα πιει από αυτό το νερό θα ξαναδιψάσει. «Ως δαν πήγε εκ του ύδατος που εγώ δώσω αυτό, μη διψήσεις τον αιώνα». Εάν πιει κανείς από το νερό που έχω εγώ να δώσω, ποτέ θα ξαναδιψάσει. «Αλλά το ύδωρο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή, ύδατος αλωμένου η ζωήν αιώνιον». Το νερό που θα το δώσω εγώ θα γίνει πηγή. Είναι νερό που είναι το ίδιο πηγή, δεν είναι μόνο νερό, είναι πηγή. Και αυτό το νερό έχει μια ιδιότητα, δεν αναλύσκεται ποτέ. Όσο πίνει κανείς, τόσο πολλαπλασιάζεται. Και αντί να τελειώσει το νερό αυτό, αυξάνει και πληθαίνει. Και είναι και πηγή. Και αυτή η πηγή είναι αιώνια. Και αυτή η πηγή είναι μια αιώνια πηγή. Είναι άλλου είδους είδωρο αυτό. Είναι ένα ξεδίψασμα. Άλλο υπαρξιακό ξεδίψασμα. Όπου ξεδιψάει κανείς ψυχή, σώμα, όλο του το είναι ξεδιψάει. Βρίσκει δηλαδή ανάπαυση. Βρίσκει. Τι βρίσκουμε στο νερό? Βρίσκει πραγματικά το φυσικό του περιβάλλον, βρίσκει τον κόσμο του, βρίσκει τον τόπο, βρίσκει, θα λέγαμε καλύτερα, την ίδια τη ζωή. Λοιπόν, λέγει προς αυτόν η γυνή: «Κύριε, δώσ' μου το είδωρ, ή να μην διψώ, μη δε έρχομαι εντάφθα αντλήν». Δώσ' μου, λέει, αυτό το νερό. Τίποτα αυτή ακόμα δεν κατάλαβε. Περίεργα τα πράγματα, κάποιος μάγος είναι, έχει να μου δώσει ένα νερό που δεν θα ξαναδιψάσω. Υπάρχει καλύτερο. Να έρχομαι εδώ να πίνω το νερό, να το πάρεις, έπρεπε να κάνεις χιλιόμετρα, δεν υπήρχε βρύση στο σπίτι. Λοιπόν, να το, η ευκαιρία. Κάποιος θαυματοποιός θα μου δώσει νερό και δεν θα ξαναχρειαστώ στο νερό στον αιώνα τον άπαντα. Λοιπόν, δώσουμε λοιπόν το νερό αυτό. Εκεί λοιπόν βάζει τα μεγάλα μέσα ο Χριστός, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να συνοηθεί μαζί της και αμέσως κάνει αυτό που κάνανε όλοι οι μεγάλοι γεροντάδες που σας λέγαμε, που ξέρετε και ξέραμε τόσα χρόνια. Δηλαδή τι κάνει, καταφεύγει αμέσως, έτσι, στα μεγάλα αυτά, στο χάρισμά του, ως Θεός της διοράσεως. Βάζει μια ανατελεία, γυρίζει και της λέει, άντε πήρε χώρα στον άντρο σου. Είπα, γεφώνεις όλους τον άντρο. Λοιπόν, και λέει η γυναίκα, δεν έχω άντρα. Και τι λέει ο Χριστός? Καλά λες. Δεν έχεις. Γιατί 5 είχες μέχρι τώρα. Και αυτός που έχεις δεν είναι άντρας σου.
Μόλις το λέει αυτό, η γηνή καθαραίει, όπως γίνεται συνήθως. Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης είσαι. Κύριε, βλέπω ότι είσαι ένας προφήτης. Όλα σου μου λες, λοιπόν, έχουν άλλη διαδικασία ανάγνωσης, είναι σε άλλο επίπεδο, συμβαίνουν άλλα πράγματα, εγώ εδώ δεν μπορούσα μέχρι τώρα να καταλάβω. Σας αποκαλύπτει με έναν τρόπο ότι αυτά για τα οποία συνομιλούν είναι ήδη άλλης τάξεως, έτσι. Τώρα όμως εδώ φαίνεται ποια είναι αυτή από εδώ και πέρα. Αυτή εξωτερικά είναι μια γυναίκα που δεν μπορεί να βρει ανάπαυση. Αν έχεις 5 άντρες και να μην έχεις στο τέλος να έχεις και τον έκτο και εκείνη την εποχή, φανταστείτε λίγο ήταν αυτή. Δηλαδή φανταστείτε πώς τους ξεπέστειλε όλους αυτούς, τον ένα μετά τον άλλο. Λοιπόν, και τι πέρασαν αυτοί και τι πέρασε και αυτοί, δηλαδή. Πόση ενέργεια, πόσο πάθος είχε αυτή η γυναίκα, πόσο ισχυρή θα λέγαμε, σαν προσωπικότητα ήτανε, έτσι. Γιατί εκείνη την εποχή ήθελε τσαγανό να έχει 5 άντρες, είναι όπως είναι σήμερα που γίνεται από ανία, από διάλυση. Τότε ήταν τόλμημα αυτό. Λοιπόν, τότε αμέσως αλλάζει και η ίδια και βλέπετε αμέσως αρχίζει να το ρωτάει άλλα πράγματα, πράγμα που δείχνει ότι μέσα της αυτή είχε μέσα της ένα κόσμο ολόκληρο από πνευματικά ερωτήματα και πράγματα τα οποία απλώς χρειαζόταν η παρουσία ενός ανθρώπου ιδιαιτέρου για να έρθουν στο φως. Έτσι. Και αρχίζει λοιπόν, Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ, είσαι, και αρχίζει αμέσως τα ερωτήματα. Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν. Και εμείς, εσείς οι Ιουδαίοι, λέγεται ότι εν Ιερουσαλήμ είσαι στην οτόπο σου δι προσκυνήν. Για πες μου, το πρώτο με ερώτημα είναι αυτό. Εμείς έχουμε το όρος αυτό, το Γαριζίν, και εκεί πάνω πάμε και προσκυνούμε. Εσείς λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο ναός. Ποιο από τα δύο είναι αληθινό? Είσαι προφήτης, είσαι πάνω από την ιδιότητα του Ιουδαίου τώρα. Είσαι κάποιος άνθρωπος του Θεού. Επομένως, θέτω ερωτήματα τα οποία ήδη ξεπερνούν τα φυλετικά, ας πούμε, όρια. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε πίστευσόν με ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε το όρι τούτο, ούτε εν Ιερουσαλήμ προσκυνήσετε τον Πατρί. Εμείς προσκυνείτε ο κοίτατε, εμείς προσκυνούμεν ο είδαμεν. Ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί. Εσείς προσκυνάτε, λέει, αυτό που δεν ξέρετε, αυτό που ξέρουμε, εννοεί τον εαυτό του, η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων, εγώ είμαι αυτός είναι Ιουδαίος. Αλλά έρχεται ώρα και γίνε εστί, ότι η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσου το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρο ο Πατήρ προστιούτος ζητήτος προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Εν πνεύματι λοιπόν και αληθεία θα προσκυνείτε, λέει, από εδώ και πέρα. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Τι εννοεί εδώ όταν λέει ότι είναι πνεύμα ο Θεός? Εννοεί ότι ο Θεός είναι κάτι που μοιάζει με την πνοή του ανέμου. Εννοεί ότι ο Θεός είναι κάτι εντελώς ξένο από αυτό το οποίο οποιοδήποτε φυλετικός, ας πούμε, προσδιορισμός μπροστά του ή πίσω του, έτσι, οδηγεί στο να καταλάβουμε και να περιορίσουμε. Δεν είναι δηλαδή ο Θεός των Ιουδαίων, δεν είναι ο Θεός των Σαμαριτών. Είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός. Και πνεύμα ο Θεός σημαίνει ότι δεν ξέρεις τι είναι ο Θεός. Πνεύμα ο Θεός σημαίνει ότι ο Θεός είναι άλλης τάξεως. Και μιας άλλης τάξεως τόσο άλλης όπου στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τον προσεγγίσεις. Ούτε στα Ιεροσόλυμα, ούτε στο Γαριζίν. Είναι απροσπέλαστος. Είναι απόμακρος. Είναι παντελώς, θα λέγαμε, υπερβατικός. Είναι παντελώς ξένος προς αυτό το οποίο μπορούμε να σκεφτούμε γι' αυτό. Έτσι. Είναι ένας Θεός, θα λέγαμε, με έναν άλλο τρόπο ελεύθερος. Ελεύθερος με την απόλυτη έννοια. Δηλαδή είναι ένας Θεός ο οποίος είναι ο ίδιος η ελευθερία. Είναι ο ίδιος η απόλυτη, δηλαδή, ελευθερία από οποιοδήποτε προσδιορισμό.
και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν. Και όσοι τον προσκυνούν λοιπόν θα μπουν στο ίδιο χώρο αυτό της ελευθερίας από κάθε είδους φιλετικό ή ιστορικό ή δεν ξέρω τι άλλο υπαρξιακό προσδιορισμό, εν πνεύματι και αληθεία, και θα περάσουν στο χώρο της αλήθειας. Η αλήθεια δεν είναι κάτι που κατέχεται. Η αλήθεια είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Υπάρχει στο Θεό, ο Θεός είναι αλήθεια, και μπαίνω στον χώρο της αλήθειας, εγκαταλείποντας, όπως είπε στον Αβραάμ κάποτε, έξερθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρω εις γήν να σε δείξω. Του λέει, βγες από τη γη σου και από τη συγγένειά σου και έλα σε κάποια γη να με συναντήσεις. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν θα μπορούσε να πει, μην εκεί που είσαι και εγώ θα έρθω να σε βρω? Γιατί ο Αβραάμ πρέπει να εγκαταλείψει χίλια πράγματα για να τον βρει? Γιατί έκτοτε πρέπει και πάντοτε να εγκαταλείψουμε πράγματα για να βρούμε το Θεό? Γιατί ο Θεός, ο οποίος μπαίνει μέσα στα ανθρώπινα πράγματα, ζητά και από εμάς να αφήσουμε κάτι για να πάμε να τον συναντήσουμε? Για προσέξτε λίγο αυτό το σημείο. Γιατί, ας πούμε, εδώ στο μοναστήρι να έρχονται καλόγεροι? Δεν μπορούν να βρουν το Θεό, λένε πολλοί από εσάς. Ακόμα και οι φιλομόναχοι το λένε αυτό. Να πάνε μείνουν στον κόσμο να αγωνιστούν όπως αγωνιζόμαστε εμείς, που κανένας από εμάς δεν αγωνίζεται, αλλά λέμε ότι αυτοί ειδικά θα μπορούσαν να αγωνίζονται. Λοιπόν, πάνε στον κόσμο. Τι χρειάζεται ο Θεός? Τι χρειάζεται ο Θεός? Ήμουνα προχθές την Κυριακή, την περασμένη, μας ευλόγησε ο Θεός να πάμε στο μοναστήρι της Κλεισούρας. Εκεί ανακηρύχθηκε, ήταν η πρώτη μνήμη της οσίας αυτής της νέας Σοφίας, η οποία οσία αυτή έζησε στα χρόνια μας, πέθανε τώρα το 1974. Λοιπόν, αυτή ήταν μια μικρασιάτισσα η οποία είχε σύζυγο, είχε παιδί, έτσι. Ο σύζυγος πέθανε στον πρώτο πόλεμο τον παγκόσμιο, το παιδί πέθανε, ναι, διότι το έφαγαν τα γουρούνια, το αφήσανε στο, ναι, εκείνη την εποχή τα αφήνανε τα παιδιά στους αγρούς και κάποιο ήταν μωρό το μικρό αυτό και πήγαν και το φάγανε τα γουρούνια. Έτσι λένε. Ναι. Και αυτή μετά από λίγα χρόνια τα παράτησε όλα και ήρθε στην Ελλάδα. Ζούσε λοιπόν μια φοβερή άσκηση. Όταν λέμε φοβερή άσκηση, σταματάει ενός του ανθρώπου να τι άσκηση έκανε αυτή, πώς ζούσε αυτή μόνη της σε ένα μεγάλο μοναστήρι, χωρίς φωτιά, χωρίς θέρμανση, χωρίς... χωρίς ρούχα, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς μερικές φορές και τα απόλυτα αναγκαία έλειπαν. Και σας ρωτώ, γιατί το έκανε αυτό? Δεν μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα να ξαναπαντρευτεί ή να μείνει στον τόπο της και να κάνει το ίδιο και να γίνει μια σωστή γυναίκα? Γιατί εξήλθε, γιατί βγήκε? Γιατί βγήκε έξω και έκανε όλες αυτές τις τρέλες? Ήταν ενέντος διαχρηστών σαλής αυτή. Παρά τα αυτά είχε μεγάλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και όποιος πλησίαζε κοντά, έτσι, και την Παναγία τη συναντούσε, είχαν ανοιχτή γραμμή κάθε μέρα. Έμεινε, λέει, στο φούρνο μέσα, γιατί τη είπε η Παναγία, έχει μια εικόνα της Παναγίας. Θα κάθεσαι εδώ για να σε βλέπω και να με βλέπεις. Και κάθεσε αυτή και έβλεπε την Παναγία και η Παναγία έβλεπε αυτήν. Και αξιώθηκε υπερφιών πραγμάτων. Φανταστείτε ότι κάποια στιγμή έπαθε μόλυνση η σκολικοειδή τίδα και αξιώθηκε να τη κάνει εγχείρηση, λέει, η ίδια η Παναγία. Αυτό το πράγμα είναι φοβερό, γιατί έδειχνε την ουλία αυτή. Σήκωνε τα ρούχα της και την έδειχνε εδώ. Και φαινόταν πραγματική ουλία από την αποεγχείρηση. Δεν είχε βγει ποτέ από το μοναστήρι. Λοιπόν, και πολλά θαυμαστά τα οποία τα εξιστορούν άνθρωποι, οι οποίοι μερικοί από αυτούς ζουν τώρα και ζει ακόμα και ο παπάς που την κοινωνούσε κάτι. Ηλικιωμένος, τον γνώρισα κι εγώ. Λοιπόν, αλλά γιατί χρειάζεται αυτό το πράγμα? Εδώ είναι που θέλω να το σκεφτούμε λίγο, ή να το σκεφτείτε, ή να το σκεφτούμε όλοι μας. Γιατί αυτό το έξερθε εκ της γης σου και της συγγενείας σου? Γιατί εν πνεύματι και αληθεία? Γιατί να μην έχουμε ένα Θεό δικό μας οικείο, να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε, να τον φοράμε από τα ρούχα μας, να τον βγάζουμε όποτε θέλουμε, να το έχουμε ένα είδωλο ωραίο, πιαγμένο, να του καίμε εκεί, να του βάζουμε φωτιά από κάτω, να καίμε πρόβατα αρνιά, να μας βοηθάει σε ό,τι θέλουμε εμείς, να μας φέρει κυνήγια, να μας φέρνει λύσεις αυτόματες. Φταίμε, δε φταίμε, να μην υπάρχει ούτε κρίση ούτε τίποτα. Ένα Θεό εθνικό, ένα Θεό ξέρω εγώ. Δικό μας άνθρωπο, ένα πράγμα σαν. Γιατί αυτοί όλοι αυτό το πράγμα, γιατί να φοράμε εμείς αυτά τα μαύρα ρούχα, τα οποία
προβληματίζουν μερικούς, τι στον κόρακα έχετε πάθει, τι τα φοράτε αυτά τα πράγματα. Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα, τι νόημα έχει αυτή είναι μια άργηση της δημιουργίας. Μα δεν είναι άργηση της δημιουργίας, διότι ο Θεός κατεβαίνει μες στη δημιουργία. Τι είναι αυτό το πράγμα, είναι αυτό το μεγάλο άθλημα της ελευθερίας. Είναι η ελευθερία την οποία ο Θεός ο ίδιος έχει αναποθέσει πάνω μας ως εικόνα δική του. Όταν λέμε εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, έτσι, να ξέρετε ότι εννοούμε ακριβώς το κύριο χαρακτηριστικό που έχει ο Θεός, την απόλυτη ελευθερία. Ο Θεός είναι απόλυτα ελεύθερος με την έννοια ότι δεν τον έφτιαξε κανένας. Είναι η απόλυτη ελευθερία με την έννοια ότι ο ίδιος επέλεξε τον εαυτό του. Εμείς δεν έχουμε επιλέξει τον εαυτό μας. Ο καθένας από εμάς έχει μια σειρά από βιολογικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς περιορισμούς, οι οποίοι μας κάνουν μερικές φορές και στενάζομαι. Γεννιόμαστε έτσι με δυσκολίες, με προβλήματα υγείας ή γεννιόμαστε με ταλέντα, με κλίσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουμε διαλέξει. Έτσι δεν είναι? Και υπό αυτή την έννοια λοιπόν έχουμε και μια απορία μερικές φορές. Γιατί να γίνω εγώ έτσι? Γιατί να είμαι άσχημη? Έτσι μου έλεγε μια κοπέλα, τόσο άσχημη. Γιατί οι άλλοι να είναι όμορφοι? Γιατί ο άλλος να είναι υγιής? Γιατί ο άλλος να είναι γεννηθεί πλούσιος και ο άλλος τόσο φτωχός? Γιατί ο ένας να είναι τόσο έξυπνος και ο άλλος να είναι μπούφος? Γιατί ακριβώς αυτά τα πράγματα να γίνονται? Έτσι. Δεν έχει υπάρχει απάντηση. Προερχόμαστε από το μηδέν. Ήδη η ύπαρξή μας είναι ένα θαύμα. Έτσι. Και οτιδήποτε, και το μυρμήγκι ακόμα είναι ένα θαύμα. Και η βέλα, έτσι, και το μόριο και τα άτομα είναι ένα θαύμα. Όλα αυτά είναι ένα μεγάλο θαύμα. Αλλά αυτό το θαύμα, όταν είναι ο άνθρωπος, είναι η εικόνα του Θεού. Η εικόνα του Θεού σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία τι σημαίνει? Ελευθερία σημαίνει ότι τα σκηνοθετώ όλα αυτά με έναν νέο τρόπο. Ελευθερία σημαίνει ότι όλα αυτά τα κατανοώ, τα εισπράττω και τα τοποθετώ και τα χρησιμοποιώ με έναν τρόπο τόσο δημιουργικό που στην κυριολεξία από το ασήμαντο αυτό πράγμα που είμαι βγαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν πάρετε την Αγία αυτή τη Σοφία τώρα. Τι ήταν αυτή η Σοφία? Ήταν ένα κορτσάκι του λαού ήταν. Τίποτα δεν ήταν. Ένα τίποτα. Αυτό το τίποτα όμως αυτή τη στιγμή είναι πρεσβευτής μεταξύ Θεού και κόσμου. Είναι ένα όν που το απευθύνεσαι και απαντά. Και ας ανοίγει την πόρτα του ουρανού. Και είναι ενεργός και είναι παρούσα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρει αυτά που λέμε. Ένα Αγίο Πνεύματι. Ξέρω τι μνημονεύουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ελευθερία. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα που έχει ο άνθρωπος. Είναι η εικόνα του Θεού. Ο τρόπος, το ξαναλέω, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε, τα οποία κουβαλάμε, τα οποία κανείς μας δεν ξέρει γιατί τα κουβαλάει. Και κάπου υπάρχει μια αδικία, το λέω ξανά. Υπάρχει μια αδικία. Έτσι. Ένας γεννιέται και είναι άρρωστος, άλλος γεννιέται και είναι χοντρός, άλλος γεννιέται και είναι ανεμικός, άλλος γεννιέται και είναι... Λοιπόν, γιατί αυτά τα πράγματα? Όμως, όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχει ένας τρόπος, αν τα συνδέσεις με την ελευθερία του Θεού, να τα δημιουργήσεις με ένα τέτοιο τρόπο που να αποδίδουν αιώνια και να είναι δώρα του Θεού και χαρίσματα ξαφνικά. Όλα αυτά τα πράγματα να μεταβληθούν, έτσι, σε πραγματικά ένα προσωπικό, τέλειο, υπέροχο πλάσμα. Δεν το ξέρουμε τον τρόπο εμείς αυτό. Δεν θα σας το πούνε οι ψυχολόγοι. Δεν το ξέρουν και οι ίδιοι. Δεν θα σας το πούνε ούτε καν οι πολλοί, ούτε οι φιλόσοφοι μεγάλοι το ξέρουν. Παρόλο που το προσπαθήσαν πολλοί. Ένας Πλάτων, για παράδειγμα, εμένα με συγκινεί βαθύτατα πάντοτε αυτός ο άνθρωπος που τον γνώρισα στην πρόχρηση του εποχή και τον αγαπώ. Γιατί είχε πολύ μεγάλη αίσθηση του ριζώματος του ανθρώπου στην αλήθεια. Ήξερε ότι ο άνθρωπος, εάν δεν βρει την αλήθεια, δεν θα μπορέσει ποτέ να βρει ειρήνη στη ζωή του. Έτσι. Και άλλα πράγματα ήξερε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Αυτό είναι το ανπνεύματική αληθεία. Αυτό είναι, να το πούμε με άλλο τρόπο, είναι ελευθερία, έτσι, που σημαίνει πάντα την εκπλήρωση του καθηκόνα, εν Αγίω Πνεύματι δηλαδή, και αληθεία. Αλήθεια σημαίνει το να αληθεύω τελικά. Το να είναι το τελικά αυτό το συνοθήλευμα που είμαι, να έχει να κάνει με την αλήθεια του Θεού. Να είμαι ένας αληθινός άνθρωπος. Αληθινός δεν είμαι επειδή είμαι μεγαλοφυής, έτσι, ή επειδή είμαι κατά κόσμο σπουδαίος. Αληθινός είμαι διότι αληθεύω μέσα αυτή την αγιοπνευματική, καταλάβατε, ελευθερία του Θεού και είμαι ένα πραγματικό και πλήρες όν και ξαφνικά έχω τα πάντα.
μέσα από την ατέλεια. Έχω τα πάντα. Εν τη οικία του πατρός μου μονέ πολλά εσύ. Και ενώ είσαι μάλλον μπούφος παρά ιδιοφυΐα, ενώ αυτό το πράγμα μέσα στην χάρη και μέσα στην εν Χριστώ ζωή μπορεί να γίνει πραγματικά μια ουράνια απλότητα που να προσφέρει παρηγοριά και ανάπαυση στους άλλους. Λέω τώρα. Ένα παράδειγμα. Όλα. Και η ασχήμια, σας είπα. Και η ομορφιά. Και η ασθένεια. Και η υγεία. Λέω η ασθένεια. Πάλι τελευταία βγήκε ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για το Στάρετς Αντώνιο. Δεν ξέρω αν το πήρε κανένα πυροδιά. Το έβγαλε ο πατήρ Νεκτάριος Αντωνόπουλος και μου το έστειλε πριν από λίγο καιρό. Και η φωτογραφία είναι, που έχει απ' έξω είναι συγκλονιστική. Δείχνει ένα νέο μοναχό, γύρω στα 30-35, με δύο μπαστούνια, τυφλό, με κλειστά μάτια και μακριά μαλλιά να περπατάει στον δρόμο. Αυτός είναι σαν τους μάρτυρες και είναι Άγιος. Ήδη κατετάχθησε στους Αγίους. Αυτός έχασε το φως του στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Τον τύφλωσαν οι υπέροχοι σταλινικοί που θαυμάζουν μερικοί στην Ελλάδα το Στάλιν. Είναι να κλαίει κανείς. Αλλά ας γελάσουμε καλύτερα. Λοιπόν, τον είχαν πιάσει μαζί με τον γέροντά του και το γέροντά του στο γκουλάγκ εκεί μέσα στο στρατόπεδο. Είχαν ανάψει ένα τεράστιο καζάνι και τον πήρε ο φρουρός για πλάκα το γέροντα και τον έτσι στο καζάνι και τον έβρασε. Και αυτός νέος μοναχός, όταν το είδε αυτό το πράγμα, δεν άντεξε, πήρε ένα ξύλο από κάτω και του το αμόλυσε στο κεφάλι αυτού νου και τον άφησε ξερό. Και τον παίρνουν αμέσως μέσα, άγρια πράγματα, και τον βάζουν σε μια ηλεκτρική καρέκλα που έχουν φτιάξει και του βάζουν τα ηλεκτρόδια στα μάτια απευθείας. Και του ψήσανε τα μάτια εκείνη τη στιγμή. Και έμεινε τυφλός. Και περπάταγε έκτοτε, δεν ξαναγύρισε ποτέ σε σπίτι, σε αυτό. Είναι προσκυνητή και δύο μπαστούνια. Το ένα για να στηρίζεται και το άλλο για να βρίσκει το. Λοιπόν, αυτό άνθρωπο ήταν θαυματουργό και άγιο. Αγίασε. Και τον δείτε στις φωτογραφίες όλες που έχει. Ένα μικρό βιβλίο είναι. Πάρτε το και δείτε το. Λοιπόν, τι λέει αυτό το πράγμα. Αυτό όμως ήταν ο βλέπων, δεν ήταν ο ομοιωρών. Διότι έβλεπε τα πάντα ένα Αγίο Πνεύματι. Και μάλιστα ξέρετε πώς τον οδηγούσε ο Θεός. Περπάταγε και τον οδηγούσε ένα θερμό πνεύμα. Του στείλε ο Θεός μια πνοή ζεστή που όπου έπνεε καταλάβαινε ότι έπρεπε να πάει. Δηλαδή είχε μια, εδώ στο μέτωπο του ερχόταν ένα πνεύμα, μια ροή πνεύματος ζεστού, αέρα ζεστού. Όταν ερχόταν από εδώ περπάταγε εδώ, όταν ερχόταν εκεί έστειλε, πήγαινε ανάλογα και δεν σκόταυσε ποτέ. Ήταν σαν να βλέπε, σαν να είχε ραδιοκύματα. Ραδιοκύματα είναι αυτά. Ήταν ακριβώς ραδιοκύματα. Λοιπόν, είχε λοιπόν ουράνια ραδιοκύματα και πήγαινε και τον βλέπαν όλοι να προσανατολίζεται. Ενώ δεν είχε καν μάτια. Είχαν εξαφανιστεί τα μάτια του. Δεν είχε τίποτα στο βολβό μέσα. Λοιπόν, και πήγαινε με τα μπαστούνια εκεί πέρα και τον έβλεπε σαν. Που βλέπει αυτός. Λοιπόν, είχε την πνοή, η οποία τον οδηγούσε. Ένα Αγίο Πνεύματι. Ακούστε, αυτά τα πράγματα δείχνουν τη διαφορετική σχέση μετά του Θεού, την οποία φέρνει ο Χριστός στον κόσμο. Καταλάβατε, γι' αυτό τα λέμε. Είναι μια σχέση η οποία αναμοχλεύει, αναμορφώνει το ανθρώπινο πλάσμα και του δίνει πραγματικά νέες διαστάσεις. Και αυτές οι νέες διαστάσεις, παρόλο ότι, το ξαναλέω, παραμένει ένα ανθρώπινο πλάσμα, το οποίο έχει τις αδυναμίες, τις δυσκολίες του, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα αμέσως. Μην φανταστείτε ότι η Σοφία αυτή, η γιαγιά που πέθανε 90 τόσο χρονών, αγίασε μόλις πήγε στο μοναστήρι. Μην το φανταστείτε αυτό. Ή ότι ο παππούλης αυτός που σας λέω τώρα, αμέσως μόλις τον τύφλωσε, πήρε και το Άγιο Πνεύμα. Ή το είχε πάρει προηγουμένως. Δηλαδή αυτά γίνονται σταδιακά. Γίνονται μέσα σε μια διαδικασία που δεν την καταλαβαίνουμε, ούτε τη μετρούμε, ούτε μπαίνει σε έναν υπολογιστή να την φτιάξουμε μια καμπύλη. Και να πούμε ότι να στο σημείο αυτό έρχεται. Θα τα γίνει του Θεού πράγματα, είναι μυστήρια πράγματα πώς γίνονται. Λοιπόν, αλλά πάντως γίνονται και για μένα αυτό που θέλω να σας πω δηλαδή είναι το πόσο ασυνήθιστα πράγματα είναι και αυτό το πιο σημαντικό γεγονός από όλα, το πόσο ασυνήθιστη είναι αυτή η συνάντηση με τον Θεό. Δεν είναι συνηθισμένη η συνάντηση με τον Θεό.
Το ότι την κάνουμε εμείς συνηθισμένη έχει βεβαίως μια δικαιολογία, διότι είμαστε δημιουργημένα όντα, είμαστε, τίνουμε να τα κατεβάζουμε όλα τα πράγματα τα μεγάλα, να ξέρετε. Έτσι, δεν γινόμαστε όλοι εις Απόστολοι και σαν την Αγία Φωτεινή. Αλλά παρά τα αυτά όμως, σε όλους από εμάς μας περιμένει αυτή η έκπληξη, δεν ξέρω πότε, σε ένα σημείο, σε κάποια αυτή, στο τέλος της ζωής μας ίσως, έτσι, αυτή η έκπληξη, η οποία είναι η συνάντηση με τον Θεό και η οποία είναι κάτι το οποίο μας βάζει σε άλλη σφαίρα. Δεν είναι απλά δηλαδή και μόνο «έλα και βοήθησέ με». Δεν είναι απλώς ένας οικείος Θεός. Είναι ανίκιος. Είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα με γκρεμίζει και με ξαναφτιάχνει. Αλλά με φτιάχνει πολύ καλύτερο από ό,τι ήμουν πριν. Λέγει αυτό η γηνή. Είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός, όταν έρθει εκείνος, αναγγελεί μην άπαντα. Ξέρω ότι έρχεται ο Χριστός, ο Μεσσίας, και αυτός θα μας τα πει όλα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι ο Λαλόνση. Ξέρετε, σε πολύ λίγους στο Ευαγγέλιο μέσα έχει αποκαλυφθεί ο Χριστός έτσι. Θυμάστε άλλη περίπτωση? Εγώ είμαι ο Λαλόνση. Τι? Ότι εώρα κάσμε πεπίστευκας, μίζω του τον όψη. Ούτε σε αυτόν. Τέτοια άμεση δήλωση, ότι εγώ είμαι ο Λαλόν, εγώ που με βλέπεις, στον τυφλό, πάλι, είναι, ναι, όχι σε τέτοιο επίπεδο πάλι. Όχι σε επίπεδο πνευματικό. Εγώ είμαι ο Λαλόνς. Εδώ είναι μια προόριση, προέρχεται από το ότι ο Χριστός βλέπει ότι είναι Απόστολος αυτή. Αυτή η άμεση αποκάλυψη γίνεται στους μεγάλους συνήθως Αποστόλους και στους ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν έργο μετά από εκεί πέρα. Δεν γίνεται εύκολα. Εγώ είμαι ο Λαλόνς. Θέλετε να σας αποδείξω ότι δεν γίνεται εύκολα? Σε πόσους έχει γίνει αυτή η αποκάλυψη εδώ μέσα? Σε πόσους έχει γίνει εδώ η αποκάλυψη αυτή? Σε πολύ λίγους στην πραγματικότητα. Γιατί σε όλους μας γίνεται αποκάλυψη εν μέτρο, εν την ημέτρο. Εν την ημέτρο. Δηλαδή το μέτρο αυτό το οποίο επιτρέπει να συνεχίζουμε την πραγματική μας καθημερινή ζωή. Είμαι ο Μεσσίας, εντάξει όμως, μην το παίρνεις πολύ στα σοβαρά. Καταλαβαίνετε τι λέω? Μέχρι σε ένα σημείο. Και το μέχρι σε ένα σημείο μας επιτρέπει να βάλουμε το πράγμα σε παρένθεση. Και να συνεχίσουμε να ζούμε. Δεν είναι εύκολο να σου γίνει αυτή η αποκάλυψη. Μην φανταστείτε ότι αυτή η αποκάλυψη δεν γίνεται μόνο με λόγια. Τη στιγμή που το έλεγε αυτό ο Χριστός. Έτσι. Γι' αυτό και εκεί σταματάει η συζήτηση. Ενεργούσε και το Πνεύμα του Άγιου. Δεν έλεγε απλώς «εγώ είμαι ο Λαλόνση, χαίρο πολύ». Εκείνη τη στιγμή της έδινε την αποκάλυψη ένα Αγίο Πνεύμα ότι αυτός είναι. Καταλάβατε τι λέω? Γι' αυτό και σταματάει η συζήτηση. Σταματείτε, εξαφανίζεται. Έγινε Απόστολος. Τελείωσε. Άλλαξε. Είναι η Αγία Φωτεινή πλέον. Δεν είναι αυτή που ήταν πριν. Δεν συζητάει τίποτα από εκεί και πέρα. Δεν της είπε απλώς «εγώ είμαι». Εκείνη τη στιγμή ήταν μια μεταμόρφωση. Αυτό που είδε αυτή εκείνη τη στιγμή. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο, αλλά δεν το βλέπουμε εμείς. Εκείνη τη στιγμή τον είδε μεταμορφούμενο. Τον είδε αυτόν που είναι πράγματι. Καταλάβατε. Και άλλαξε εντελώς. Και σταματάει η συζήτηση. Γιατί έφτασε σε μια πληρότητα γνώσης όσο αφορά τα ανθρώπινα. Παραπάνω δεν μπορεί ο άνθρωπος. Και σας είπα ότι αυτή η αποκάλυψη γίνεται σε ελαχίστους. Γιατί, διότι αν σου γίνει αυτή η αποκάλυψη, θα πάρεις τα βουνά. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζεις φυσιολογική ζωή μετά. Δεν μπορεί μετά την άλλη μέρα να συνεχίσεις να δουλεύεις το δικηγορικό γραφείο και να κοροϊδεύεις και να κοροϊδεύεις ή να κάνεις τον πολιτικό και να κοροϊδεύεις. Συνέχεια, χωρίς να κοροϊδεύεσαι και να, ξέρω εγώ, να πας να ανοίξεις το μαγαζί και να περιμένεις να σου φέρει την επιταγή όσο τον πας στα δικαστήρια κλπ. Ως ένα σημείο, αλλά ενεργεί, προσέξτε, σωρολογιακή βόμβα αυτό. Είναι σαν την, πώς το λένε εκείνο το υλικό που καίει, που ρίχνει το ναπάλμ. Το ναπάλμ δεν καίει όλο μαζί, προχωρεί το κάψιμο σιγά σιγά.
Είναι κάτι που θα σε καταφάγει στο τέλος. Αλλά το κανονίζει έτσι ο Θεός, το ώστε να πάει με τη ζωή μας αυτό. Δηλαδή να μας καταφάει προς το τέλος, να μην γίνει ας πούμε έκρηξη την ίδια στιγμή, γιατί αλλιώς θα τα αφήναμε όλοι όπως είμαστε εδώ, όλοι θα πηγαίναμε στα βουνά. Στα βουνά εννοώ στα μοναστήρια και στα αυτά, έτσι θα κάναμε όλοι. Δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος. Ακούστε τι σας λέω. Δεν μπορεί να το βαστάξει αυτή την αποκάλυψη. Είναι πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει το πεπρωμένο της ζωής του. Γι' αυτό και όσοι έχουν τέτοιες αποκαλύψεις, συνήθως σπανίως μένουν μέσα στην ανθρώπινη παρεμβολή. Σπανίως μένουν. Όχι ότι για να γίνει κανείς καλόγερος χρειάζεται να έχει κάτι τέτοιο. Μπορεί να γίνει καλόγερος κανείς χωρίς να το έχει αυτό, με μικρότερη αιτία. Πάντως αν το έχει, έτσι, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω αν θα πάει σε μοναστήρι, σε βουνό, σε θάλασσα, πάντως δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να ζει φυσιολογικά εντός εισαγωγικών. Θα κάνει πράγματα τα οποία είναι πέρα από τα συνηθισμένα. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή καθημερινή μας εμπειρία αυτό το πράγμα. Πώς θα το πω. Η δική μας εμπειρία είναι περιορισμένη. Είναι μια εμπειρία όσο θέλουμε, όσο μπορούμε, όσο αντέχουμε. Όπως ακριβώς έχεις ένα μωρό, το ανοίγεις το στόμα, άρρωστο κιόλας, λύγεις ο γαλατάκι, ξανακλίνει το στόμα. Εντάξει. Δεν είναι τίποτα πολύ. Και αυτό ισχύει για πολλούς από εμάς και έτσι γινόμαστε και αρχιερείς και πατριάρχες και επίσκοποι και δεν τρέχει και τίποτα γιατί αν καταλάβει τι κάνεις, αν καταλάβει τι κάνει κανείς εκείνη τη στιγμή, πραγματικά θα του φύγει το έδαφος κάτω τα πόδια. Καταλάβατε, είναι μεγάλα πράγματα αυτά. Είναι η αποκάλυψη του ζώντος Θεού στο ασήμαντο αλλά κατ' εικόνα Θεού πλάσμα του. Έτσι. Και βέβαια, τώρα ο επίλογος, φτάνουν οι μαθητές εκεί πέρα, θαυμάζουν ότι λαλεί με τα γυναικός, ο δάσκαλος τώρα μιλάει με ένα γίνο τώρα εδώ και μάλιστα Σαμαρίτιδα. Τι μιλάς, τι λες μαζί της, τι ξέρει αυτή. Λοιπόν, η Σαμαρίτιδα φεύγει από αυτό, δεν λέει τίποτα άλλο όπως είπαμε, πετάει τη αφήκερα αυτή στην Ιδρία, πετάει και τη στάμνα, και τρέχει στην πόλη και λέει τρέξτε αμέσως, ήρθε ο Μεσσίας, μου είπε τα πάντα όσα έκανα και δεν έκανα, μπρος. Και έρχονταν λοιπόν, τρέχανε προς αυτήν, προς τον Χριστό. Και ενώ γινόταν αυτά του λένε του Χριστού ραβή φάγε, βάλε να φας τίποτα. Μα θες τον κόσμο σε αυτή η καημένια. Κάτι καταλαβαίνουν, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα αποκάλυψη. Μισό καταλαβαίνουν, μισό αυτόν, άντε φάει δάσκαλε, θα πεθάνει στις πύλες στο μεταξύ. Όλα στα πνευματικά το όριξες. Λοιπόν, εγώ βρόσιν έχω φαγή, είναι μη σου κοίδατε. Έχω άλλο φαγητό που δεν το ξέρετε εσείς. Οι μαθητές, μη της είναι και αυτό φαγή, μήπως του φέρε κανένας να φάει, ρε παιδιά, και καθόμαστε εδώ και κουβεντιάζουμε ζάμπα. Κοιτάξτε, τι διαφορά, το μηδέν και το άπειρο, την ίδια στιγμή. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εμόν βρώμα εστί να ποιόν το θέλημα του Πέμψαντός μου και τελειώσω αυτό το έργο. Η δική μου τροφή είναι να κάνω το θέλημα αυτού που με έστειλε και να τελειώσω τη δουλειά αυτή τη δική του για την οποία με έστειλε. Ούχι μη λέγεται ότι τετράμινος εστί και ο θερισμός έρχεται. Ιδού λέγω μην επάρατε στους οφθαλμούς ημών και θεάσασε στα σχόρας ότι λευκέ είσαι προς θερισμόν ήδη. Λέει άλλα πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Δεν βλέπετε, λες ότι έρχονται σε λίγο έρχεται ο θερισμός. Κοιτάξτε, λέει, τα χωράφια είναι όλα λευκά. Ποια χωράφια, τι λέει αυτός. Όλα αφροίσκοτος. Τι χωράφια, έβλεπε τον κόσμο που ερχόταν, έβλεπε τα χωράφια. Έτσι, έτοιμο προς θερισμό. Όλοι αυτοί ήρθανε, όλοι αυτοί θέλουν να μάθουν. Του λέει, ξυπνάτε, εσείς θα τους αναλάβετε αυτούς κάποια στιγμή. Έτσι. Και ο θερίζων μισθών να βάνει και συνάγει καρπών εις αιώνιον ή να και ο σπύρον μου χέρι και ο θερίζων. Εσείς θα θερίσετε, εγώ σπέρνω, αλλά και εσείς θα που θα θερίσετε θα λάβετε καρπό. Αυτό που σπέρνω εγώ είναι ο δικός μου λόγος, η δική μου παρουσία, το δικό μου πνεύμα. Θα θερίσετε εσείς τα αποτελέσματα. Αλλά θα χαρείτε και εσείς, θα χαρούμε όλοι μαζί για αυτό το πράγμα. Έτσι.
Εν τούτο γάρο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζουν. Εγώ απέστρα ημάς θερίζειν, εμείς και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι και εμείς εις τον κόπον αυτόν εισελήθατε. Σας έστρα λοιπόν εγώ να θερίζετε, τους λέει, εκεί που εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι κοπίασαν. Ποιοι κοπίασαν? Εγώ κοπίασα, οι προφήτες, οι πρώοι μου κοπίασαν. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εσείς είναι η σειρά σας να θερίσετε. Στην εποχή του θερισμού σας στέρνω, όχι στην εποχή της σποράς. Θερισμός είναι αυτό που θα κάνετε. Δεν είναι σπορά. Έτσι. Ναι. Η σπορά έχει γίνει. Η σπορά είναι η ίδια η παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Και είναι Αγίο Πνεύμα την παρουσία του στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια. Εμείς τώρα οι διάδοχοι υποτίθεται των Αποστόλων, γιατί αυτό είναι η ιεροσύνη, η διαδοχή στην Αποστολική εξουσία και διακονία, συγχωρέστε μου, όχι εξουσία. Διακονία, στην Αποστολική διακονία, αυτό είναι η ιεροσύνη. Λοιπόν, εμείς λοιπόν δεν εφευρίσκουμε, δεν είναι τίποτα, απλά θερίζουμε αυτό το οποίο ήδη έχει υπάρξει και λειτουργεί μέσα στον κόσμο. Λειτουργεί, έρχεται ο άλλος για να τον θερίσεις. Όχι για να, στην πραγματικότητα, να τον εφεύρεις εσύ, που δεν θα μπορούσαμε κανένας από εμάς να εφεύρει. Τι να εφεύρει? Την οικονομία του Θεού. Ο Θεός ο ίδιος μόνο μπορεί αυτό το πράγμα. Και το έχει ήδη βέβαια φτιάξει. Έρχονταν λοιπόν αυτοί, ο ένας από τον άλλον, λόγω της Σαμαρίτιδος, η οποία τους είπε, αυτή άρχισε αμέσως, βλέπετε, το αποστολικό έργο της. Φαίνεται ότι είναι Απόστολος. Δεν κλείστηκε στον εαυτό της να πει ότι κάτι βρήκα εγώ, ας το κοιτάξω. Αμέσως το χάρισμά της ήρθε στο φως και αμέσως έφερε όλη την πόλη εκεί πέρα. Έτσι. Και του ζήτησα να παραμείνει, λέει, εκεί. Ρώτησαν αυτόν η μήνα παραφθής και έμειναν εκεί 2 ημέρες. 2 μέρες για τον Χριστό είναι φοβερά πολύς χρόνος. Έμεινε 2 μέρες στη Σαμάρια. Και πολλοί πλήρους επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Και πολλοί περισσότεροι πιστεύσαν για τα έτσι. Και έλεγαν στη γυναίκα ότι ουκέτη δια τη συναλιάν πιστεύομεν, αυτή αρχικόμεν και είδαμεν ότι αυτός εστίν ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Εδώ έχουμε ουσιαστικά μια πρώτη χριστιανική κοινότητα που δημιουργείται. Έτσι, δεν ξέρω το μέλλον της, ποιο υπήρξε, αλλά πολλοί θα υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι μετά την Ανάσταση θα προσχώρησαν στην νεαρή τότε χριστιανική εκκλησία, είναι απόλυτα σίγουρο, μετά από το φοβερό αυτό γεγονός της συναντήσεως μετά του Χριστού. Πόση ώρα έχουμε? 3/4 είναι μια διδακτική ώρα. Εγώ είμαι προγραμματισμένος. Μετά από 20 τόσα χρόνια διδασκαλίας, στα 3/4 σταματάω μόνος μου, έτσι. Λοιπόν, να ρωτήσουμε κάτι, μη σηκώνεστε. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν κάτι να ρωτήσουν. Παρακαλώ, ναι. Μια ερώτηση, λίγο ειδική. Πάρα πολύ δύσκολα αυτό με την διδαχεία τη γυναίκα, η οποία είναι γυναίκα, ήταν μια γυναίκα που είναι συμπαθημένη στην πόλη. Σήμερα, στην Ελλάδα, έχουμε και κάποιες εκλογές. Δεν υπάρξει ούτε μία διδαχή εκ μέρους της Εκκλησίας όλο αυτό το καιρό. Πώς? Παρά μόνο στη σπίτια και ενέργειες λόγω των κοινωνιών προηγουμένων. Η στάση της ως το καιρό που θα μπορούσε να προσαρμόσει το ιδιωτικό διαδικτυακή διδαχή έχει εξαφανιστεί. Λυπάμαι που γίνεται αυτό, είναι αλήθεια που το λέτε, αλλά να ξέρετε ότι το κάνουν όσοι μπορούν. Εγώ το κάνω, ας πούμε, άλλος το κάνει. Αν σας δείξω το πρόγραμμα αυτή τη χρονιά, κάθε εβδομάδα είμαι σε μια διαφορετική πόλη και μιλάω πάντα με το θέμα Ορθόδοξη Εκκλησία και κρίση. Αν τα βάλουμε και στο ίντερνετ τώρα. Αν υπήρξε μια σοβαρή, μια σοβαρή, δεν πιστεύετε ότι θα το πω μεγάλη διαφορά?
Το πρώτο κόμμα εκκλησία θα ήτανε. Αν υπήρχε αυτή η φυλακή. Κοιτάξτε κάτι. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό, γιατί είναι... Ναι, ναι. Εγώ το πιστεύω ότι είναι ήδη η Εκκλησία το πρώτο κόμμα, με την έννοια αυτή που το λέτε εσείς, όχι πολιτικό όμως κόμμα. Υπό την έννοια του ότι, να ξέρετε, έχει και το καλό το αυτό τώρα που λέτε. Να ξέρετε ότι η αλήθεια για την οποία μιλήσαμε σήμερα, όπως θα είδατε, είναι συνδεδεμένη με την ελευθερία. Δηλαδή η αλήθεια πρέπει να είναι κάτι, και είναι κάτι, που πρέπει να το αναζητήσει κανείς. Τότε έχει νοστιμιά. Τότε είναι αλήθεια. Εάν είναι κάτι το οποίο μας το πετάνε στο κεφάλι ευκέρος ακέρος, έτσι, τότε δεν είναι αλήθεια. Μπορεί να είναι ιδεολογία. Και η Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει ιδεολογία. Δεν πρέπει να γίνει ιδεολογία. Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θέτουν ερωτήματα παραπέρα από αυτά τα οποία, λίγο παραπέρα, έστω 2 εκατοστά παραπέρα, θα έρθουν αμέσως και θα προβληματιστούν, θα συντονιστούν στο μήκος κύματος για το οποίο μιλάμε τώρα. Διότι, ακούστε κάτι, όλα αυτά τα πράγματα που λέμε έχουν ένα ιδίωμα. Όσο πιο δήθεν εξωπραγματικά φαίνονται, τόσο πιο πολύ κοντά είναι στον άνθρωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος ο ίδιος είναι αυτή η, ας το πούμε, παράξενη ύπαρξη, η οποία ενώ, προσέξτε σας λέω, ενώ φαίνεται να είναι ένα φυσικό όν, ένα όν του οποίου ξέρουμε τις ανάγκες, ο μαρξισμός τι έπαθε, αυτό, ότι ξέρουμε τι είναι ο άνθρωπος. Και ξέροντας τι είναι ο άνθρωπος, έτσι, αμέσως μπορούμε να τον διευθετήσουμε. Και όχι μόνο ξέρουμε, αλλά αν κανείς έχει κάποιες άλλες ανησυχίες, τον πάμε σε ψυχιατρική κλινική. Γιατί δεν μπορεί, δεν χωράει στο δικό μου το μυαλό, πώς εσύ μπορεί να λες Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, λέει σε εμάς. Ψυχιατρίο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα γίνανε. Και γίνανε επανειλημμένως. Και εκατομμύρια άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και χάσαν την υγεία τους και χάσαν την ύπαρξή τους. Τη φυσική εννοώ. Λοιπόν, το θαύμα είναι, το θαύμα είναι, ότι όταν έχει κανείς τέτοιες αναζητήσεις παράξενες εντός εισαγωγικών, σαν και αυτή που έχει η Σαμαρίτιδα, σαν και αυτή που ο Χριστός προβάλλει, όποιος επιχειρεί τέτοιου είδους ασυνήθιστες συναντήσεις, έτσι, αυτός είναι και πιο φυσιολογικός στην καθημερινή ζωή του. Είναι πολύ περίεργο αυτό. Δεν είναι περίεργο, ξέρει. Καταλάβατε, μαθαίνεις. Να το πω πώς γίνεται αυτό. Όταν πας προς τον ήλιο, έτσι, βλέπεις και τον αέρα, καθαρά, βλέπεις. Όπου φωτίζει ο ήλιος, φωτίζεται και η φυσική πραγματικότητα, έτσι. Δεν βλέπεις τον ήλιο, βλέπεις και το φυσικό κόσμο. Έτσι δεν είναι. Βλέπεις δηλαδή και τα πράγματα της ζωής καλύτερα. Αυτό το πράγμα είναι, θα λέγαμε, η αιτία για την οποία ο άνθρωπος του Θεού προσανατολίζεται ακόμα και στα φυσικά πράγματα, στα καθημερινά πράγματα, πιο σωστά. Ακριβώς τα βλέπει πιο καθαρά, βλέπει τι είναι. Βλέπει τα όρια τους. Και γι' αυτό το λόγο δεν παρασύρεται από οτιδήποτε γυαλίζει και στράφτει. Δεν ξεγελιέται εύκολα. Καταλάβατε τι λέω. Δεν ξεγελιέται εύκολα. Δεν μπορεί να του πάρει τα μυαλά οποιοδήποτε πολιτικάνης. Δεν μπορεί να του πάρει τα μυαλά οποιαδήποτε κούφια. Έτσι δεν είναι. Υπόσχεση. Έχει ένα μέτρο, ένα κριτήριο. Άμα ξέρεις πως είναι ο Θεός, ξέρεις την αλήθεια. Άμα ξέρεις τι γίνεται στο Ευαγγέλιο, ξέρεις την αλήθεια. Έχεις κριτήριο. Και όταν έχεις κριτήριο, δεν είναι εύκολο να σου πει ο καθένας, να σου δώσει την καραμέλα που θέλει για να την βάλεις στο στόμα σου. Καταλάβατε. Και αντιστρόφως ισχύει αυτό. Ότι αν δεν έχεις τέτοια κριτήρια, σε εξαπατά ο καθένας. Σε εξαπατά ο καθένας. Σε εξαπατά ο καθένας. Και αυτό πάθαμε εμείς σήμερα. Όταν απογοητευτούμε λοιπόν από τις λύσεις, να τώρα βλέπετε τι γίνεται, πάμε να σειρώμεθα σε εκλογές. Γιατί σειρώμεθα σε εκλογές? Γιατί κάποια νεαρών φουσκώσαν τα μυαλά και νομίσαν ότι ακούστε τώρα, ποιος είναι σε θέση αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, να κυβερνήσει αυτή τη χώρα άραγε. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν μια σειρά από αστοχίες και αποτυχίες,
μέχρι ότου πάλι ο Θεός στο χέρι του. Καταλάβατε. Λοιπόν, θα το βάλει αν ταπεινωθούμε. Θα το βάλει αν ταπεινωθούμε. Λοιπόν, επομένως, το ότι η Εκκλησία δεν μιλάει, έχει και το καλό της. Εννοείται η κορυφή της Εκκλησίας. Μιλάνε όσοι θέλουν και όσοι μπορούν και μέχρι τότε, έτσι, δεν ξέρουμε. Πρέπει να αναζητήσεις την αλήθεια για να σου έρθει. Δεν αρκεί να μιλάει κάποιος. Τι είπατε? Ποιο? Βέβαια υπάρχει. Βέβαια υπάρχει. Σαρκωμένοι σε ανθρώπους και σαρκωμένοι και στα κείμενα αυτά. Εδώ. Ναι. Κοιτάξτε, αν μπορούσε ο Έλληνας να καταλάβει την προσευχή, έχουμε χάσει, δεν ξέρουμε τι. Πολύ λίγοι άνθρωποι ξέρουν να προσεύχονται. Ούτως ή άλλως. Εάν ξέραμε τι είναι η προσευχή και ρυθμίζαμε τη ζωή μας με την προσευχή και την προσευχή με τη ζωή μας, τα προβλήματα τα οικονομικοεθνικά θα λυνόντουσαν πολύ γρήγορα. Το είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που έχει χαθεί σήμερα. Γι' αυτό και έχουμε περάσει αυτή την κατάσταση της απόλυτης εχθρότητας προς αλλήλους, ο ένας δείχνει ως εχθρό τον άλλον, έτσι. Έτσι. Και ο καθένας θεωρεί ότι όλοι οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για το κακό εκτός από τον ίδιο. Τα έχουμε πει αυτά και άλλες φορές. Όπως το αγαθό αρχίζει με τη μετάνοια, έτσι ακριβώς και η σωτηρία μιας κοινωνίας αρχίζει μέσα στις ψυχές. Δεν επιβάλλεται απ' έξω. Αν ερχόταν ένας άνθρωπος πριν από 10 χρόνια, πριν από 7 χρόνια, αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς, ένας άνθρωπος του Θεού, και γινόταν πολιτικός αυτός άνθρωπος, και μας έλεγε, έρχεται μεγάλη συμφορά, ετοιμαστείτε, ας αλλάξουμε από τώρα, ας ξεκινήσουμε μια διαδικασία να την προλάβουμε. Θα τον είχαμε εκτελέσει, σταυρώσει. Κάποτε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός? Ναι. Και αυτό στα ανίστατο, θα τον θυμόμασταν όλοι τώρα και θα λέγαμε βρε, ήταν εκείνος. Όλα τα είπε. Όλα τα είπε. Έτσι. Με βρίσκουν οι φοιτητές μου και μου λένε από 10 χρόνια πριν, τους έλεγα ότι δεν θα πάρετε σύνταξη. Ότι δεν θα πάρετε φάπαξ κανένας, ούτε εσείς ούτε εγώ έλεγα. Και μου λένε πάτερ προφήτης ήσασταν. Φυσικά και δεν είμαι προφήτης. Το μόνο που έκανα διάβαζε εφημερίδες και τις έπαιρνα στα σοβαρά. Όταν βλέπεις το χρέος να μεγαλώνει σε σχέση με το ΑΕΠ και από τις βασικές οικονομικές γνώσεις που πρέπει να έχει ένας μορφωμένος άνθρωπος, γνωρίζεις ότι πάνω από το 100% του ΑΕΠ το χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο. Το χρέος είναι με ασφάλεια διαχειρίσιμο μέχρι 80-90% του ΑΕΠ. Όταν λοιπόν εμείς μετά τους Ολυμπιακούς ήμασταν 140%, 150%, ποιος ανόητος μας μάτιαξε? Ποιος? Και δεν το βλέπαμε. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να το κουβεντιάζουμε τότε όλοι. Δηλαδή εγώ τώρα στο σπίτι μου, εάν χρεωθώ, έτσι, στο 140%, δεν θα μου πείτε όλοι τι είστε βλάκας? Που δεν το σκεφτήκατε και περιμένετε να πάει 190%, δηλαδή να σταματήσουν οι δανειστές να σας δίνουν και να τα πετύσουν όλα μαζί. Δηλαδή, αυτό το οποίο συνέβη στον τόπο αυτόν, πέραν της οικονομικής κρίσης, είναι ένα πολύ σοβαρό πνευματικό νόσημα. Είναι νόσος, είναι αρρώστια του τόπου αυτού. Και όσοι τόλμησαν τα τελευταία χρόνια, μπορώ να σας πω και ονόματα πολιτικών, εγώ υπουργών οικονομικών, έχω στο μυαλό μου κανένα δυο υπουργούς οικονομικών τα τελευταία 20 χρόνια, δεν θα τα πω όμως, αν και έχουν αποχωρήσει και οι δυο από την πολιτική σήμερα, που βγήκαν και είπανε δεν πάμε καλά. Και τους πνίξαν αμέσως οι εφημερίδες και τα αυτά και σιωπή. Δεν πάμε καλά. Δεν βλέπεις ότι ο Μπακάλης σου κάνει ακόμα βερεσέ? Δεν βλέπεις ότι ο Μανάβης σου κάνει βερεσέ? Ο Κρεοπόλης σου δίνει βερεσέ? Πώς δεν πας καλά? Εγκαταλείψαμε τελείως την παραγωγή, κατέρευσαν τα πάντα πλην του τουρισμού. Οι αγρότες περίμεναν κάθε Οκτώβριο να κλείσουν τους δρόμους για να πάρουν τα προστοζήν για τη χρονιά που ερχόταν και χρησιμοποιούσαν τα αδήλωτα
αυτά για να παίρνουν θηριώδη τρακτέρ και θηριώδη 4x4 και Mercedes για να πηγαίνουν για καφέ. Λοιπόν, οι γιατροί τρώγανε τα πάντα στο νοσοκομείο, δεν αφήναν τίποτα. Οι πολιτικοί τρώγανε όλα τα χρήματα που ερχόταν για τα αυτά. Αυτοί, ξέρω εγώ, ποιος δεν έτρωγε, συγγνώμη, υπάρχει κανένας που δεν είπα. Το ΙΚΑ και εκείνο. Λοιπόν, αυτοί όλοι αυτοί οι κρεπάλοι, φυσικά, οι πολιτικοί, ενορχίστρωναν ακριβώς αυτή τη διαφθορά. Δεν την κάνανε μόνο αυτοί. Αυτοί εκμεταλλεύονταν τη διαφθορά για να κλέψουν και αυτοί. Όταν πας, βλέπεις ένα σούπερ μάρκετ, διαλύεται και παίρνουν όλοι μέσα και κλέβουν. Θα πας και εσύ να κλέψεις. Όχι, εσύ δεν θα πας. Αλλά ο πολιτικός έτσι το βλέπει. Αφού όλοι κλέβουν, δεν θα γίνω εγώ αρχικλέφτης. Έχω και την εξουσία, έχω και το απαράγραπτο. Το άσυλο. Έχω τα πάντα. Οργανωμένοι. Δηλαδή, τόσο οργανωμένοι αυτοί δεν θα μπορούσαν να υπάρξει. Δηλαδή, αυτά που έγιναν, όποιος δεν τα βλέπει πώς έγιναν, είναι απλά ανόητος. Κάναμε μία συλλογική μαφία και τώρα γίναμε όλοι τέτοιοι. Όταν λέω όλοι, εντάξει, όσοι μπορέσανε. Μερικοί δεν μπορέσανε, γίνουν, δεν μπορέσανε, εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και αθώοι. Ας πούμε, εμείς οι μισθωτοί δεν είχαμε τίποτα να κρύψουμε ποτέ και δεν μπορέσαμε να κρύψουμε τίποτα. Αλλά το θέμα είναι ότι έγινε αυτό το πράγμα. Και όπου, όπως μου λέγε ένας στρατηγός, βλέπεις το τυρί, λέει, όπως το κόβει, όπου και να το κόβει, σάπιο, λέει. Τι είναι αυτό, βρε πάτερ, λέει. Λέω, μα εμείς σαπίσαμε, στρατηγέ μου. Δεν σάψε το τυρί. Εμείς το σαπίσαμε το τυρί. Καταλάβατε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα απλά. Α, τώρα αν βγουν στο ίντερνετ και αν μπει τίποτα στο ίντερνετ, παρακαλώ αυτόν που θα το βάλει να μην τα κόψει αυτά που λέω. Γιατί τα κόβουν μερικοί από αυτούς που τα βάλουν. Λοιπόν, γιατί είναι πράγμα, μόνο εκεί καταλαβαίνει κανείς τη διαφθορά. Η διαφθορά είναι εσωτερικό γεγονός. Είναι η απώλεια του πνευματικού προσανατολισμού, να το πω έτσι. Και μετά, ο Θεός σου γίνεται η κοιλιά σου, γίνεται ο κόσμος αυτός. Δε βλέπετε τώρα που ανέβηκαν τα κριτήρια, τα οικονομικά κλπ. Τα πολυτελή αυτοκίνητα στους δρόμους εξαφανίστηκαν με ταχύτατους ρυθμούς. Που σημαίνει ότι τα είχαν άνθρωποι οι οποίοι. Τι να πω, να πω ότι τα είχαν κλέψει από το διπλανό τους, βαριά κουβέντα. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Εξαφανίζονται με γοργότατο ρυθμό. Υπάρχει εταιρεία στην Ελλάδα, αν θέλετε να σας δώσω και το τηλέφωνο, η οποία αγοράζει πολυτελή αυτοκίνητα με πενταροδεκάρες και τα προσφέρει σε όλα τα Βαλκάνια, στη Ρωσία και δεν ξέρω που αλλού, στη Γερμανία, όπου το πουλάκι. Και τα πολυτελή πρώην αυτοκίνητα αυτά τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους, τα παίρνουν με μονοψήφιο αριθμό χιλιάρικων. Όχι διψήφιο, με μονοψήφιο. Με μοναψήφιο τα αγοράζουν. Τα αγοράζουν και παρακαλεστά από αυτούς οι οποίοι τα προσφέρουν. Έτσι, άμα πάτε εδώ, δεν ξέρεις, στα πάρκινγκ τα αυτά, θα δείτε προχθές μονάχα τρία εγκαταλελειμμένα τεράστια αυτοκίνητα είδα. Μόνο χτες. Κυκλοφορώντας στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το πράγμα είναι η καταστροφή, η κατάρρευση ενός ψεύτικου κόσμου. Ενός κόσμου παθών. Ενός κόσμου πραγματικά ο οποίος είχε, μπορώ να πω, αμαρτία μέσα του. Αυτή είναι η αμαρτία. Είναι αυτό το πάθος, έτσι, των ματιών και της σάρκας και του στομαχιού και τι όλα. Διαλύθηκαν οι σχέσεις, πήραν διαζύγιο οι πάντες, να κλαίει κανείς. Χάσαμε και τα παιδιά μας, χάσαμε και τα σκυλιά μας. Καταλάβατε. Και προσπαθούμε να βρούμε ποιος θα κυβερνήσει και το φοβερό είναι ότι διαγωνίζονται ποιος θα κυβερνήσει. Δηλαδή, φανταστείτε τι διαφθορά, αν υπήρχε ευθύνη στους πολιτικούς, θα έπρεπε να αποφεύγουν τη διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Και διαγωνίζονται ποιος θα κυβερνήσει, μήπως τυχόν και προλάβει, ενώ βυθίζει το Τιτανικός, να εξασφαλίσει και αυτός τα προς το ΖΙΝ και να την κομπανίσει ενδόξως. Ενώ τώρα θα έπρεπε να λένε όλοι, δεν θέλω. Μην με ψηφίζετε, σας παρακαλώ. Μην ψηφίζετε το κόμμα μου, δεν μπορώ. Όλοι λένε, ψηφίστε μας, θα κάνουμε και εκλογές για να πάρουμε καθαρή και μεγάλη εντολή. Ναι. Λέει κανείς, αυτοί οι άνθρωποι επικοινωνούνε.
Με το μυαλό τους, όχι με τον κόσμο. Με τον κόσμο δεν επικοινωνούν σίγουρα, αλλά με το μυαλό τους επικοινωνούν. Καταλαβαίνουν τι λένε εκείνη τη στιγμή. Αντιλαμβάνονται τι λένε. Καταλάβατε τι λέω τώρα. Εγώ είμαι υπεράνω κομμάτων και τα λέω αυτά υπεράνω. Αυτό έλειπε τώρα να είμαστε κομματισμένοι σε αυτήν την κατάσταση. Που είμαστε να είμαστε κομματικοί. Κομματιασμένοι. Πάντα κόμματα. Τελειώσαν τα κόμματα. Τώρα αυτό που θα υπάρξει θα πρέπει να είναι στο εξής άλλη τάξη. Προσέξτε, δεν θα το κάνουμε εμείς. Η δική μας γενιά είναι άρρωστη. Τα παιδιά μας θα το κάνουν αυτό. Τα παιδιά αυτά τα οποία είναι σήμερα μικρά θα μεγαλώσουν και θα λένε να μην κάνουμε αυτό που κάνουν οι πατεράδες μας, έτσι, αλλά να φτιάξουμε πράγματα ανθρώπινα, ελεγχόμενα, έτσι, και κυρίως με αρχές. Με αρχές, όχι αυτός ο τυχοδιοκτισμός. Ο τυχοδιοκτισμός, ο πνευμάτισος τυχοδιοκτισμός μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Πολλές φορές βέβαια, αλλά λίγες φορές έτσι μπορέσαμε να το σκεφτούμε, να το καταλάβουμε τι σημαίνει. Έξερθε λέει εκ της γης σου και εκ της γενείας σου. Και το ίδιο έγινε μετά την πτώση του ανθρώπου, στο παράδεισο. Τον έβγαλε, του έδωσε μια γη που δεν ήταν δική του και του έδωσε συγγένεια που δεν ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ναι. Και τον έβαλε σε πράγματα να νιώθει άνθρωπος ασφαλής μέσα και να αρχίσει να λέει το δικό μου, η συγγένειά μου, τα παιδιά μου, η γη μου, τα πάντα. Ο άνθρωπος που έδωσε τον παράδεισο έβαλε από μέσα του Θεό. Έβαλε αυτό το περίγυρο και μέσα σε αυτό το περίγυρο. Όπως τώρα πρέπει να συναντήσει το Θεό, αναγκαστικά πρέπει να κάνει το αντίθετο. Ναι. Πολύ ωραία το λέτε. Να φύγει από εκεί που είναι, ναι. Να τα εγκαταλείψει όλα και να αρχίσει να συναντήσει το Θεό. Όχι να τα εγκαταλείψει εξωτερικά, εσωτερικά αυτό είναι το, μέσα του, το δέσιμο, το πολύ, το... Αυτό το μου που έχει ο άνθρωπος μέσα του, το μου. Το μου. Που δεν είναι τίποτα δικό του, χαρισμένα είναι όλα, αλλά στην πραγματικότητα νιώθει ασφαλής μόνο όταν είναι δικά μου. Αυτό μονάχα είναι υπέροχο που λέτε. Να κλείσουμε έτσι. Αυτή τη φράση, σας την έχω ξανά εδώ αναπτύξει, νομίζω, δεν θυμάμαι κιόλας, αυτή η έννοια του δανείου. Ο Άγιος Μάξιμος λέει το είναι μας είναι δεδανισμένον. Τα πάντα δανεικά είναι στην πραγματικότητα. Αυτό το πράγμα, αν το καταλαβαίναμε, θα είχαμε τελείως άλλη σχέση με τα πράγματα. Τελείως άλλη σχέση. Που σημαίνει ακόμα και αν έχεις κάτι σπουδαίο, πρόσφερε το σε κάποιον που δεν έχει. Βοήθησε και τον άλλο να το αποκτήσει. Καταλάβατε. Μη δένεσαι με αυτό. Μην κολλάς με την ύπαρξή σου πάνω σε αυτό το τρομερό. Θα σε φάει. Θα σε φάει. Λοιπόν, αν είχαμε μια τέτοια... Αυτά ακριβώς λέγεται ασκητική στην παράδοση. Ασκητική δεν σημαίνει να μην έχεις... Προσέξτε τι λέω τώρα. Ασκητική σημαίνει να μην είσαι προσκολλημένος. Μας έλεγε μια φορά ο πατήρ Παΐσιος, γνώρισα μια χείρα, λέει, στην κατοχή, που είχε μόνο μία λίρα. Και ήταν τόσο εμπαθώς προσκολλημένη στη μία αυτή λίρα, που άλλοι οι οποίοι είχαν, λέει, εκατοντάδες, δεν ήταν προσκολλημένοι. Ασκητική δεν σημαίνει. Προσέξτε τι λέω. Γι' αυτό και μιλάμε και για ασκητική και στο γάμο, για ασκητική για όλα. Ασκητική τι σημαίνει. Ασκητική σημαίνει να μην βουλιάζεις. Μέσα στην τροφή, μέσα στην απόλαυση, μέσα στο χρήμα, μέσα στη δόξα, μέσα μη βουλιά, μη γίνεται όλο το είναι σου αυτό το πράγμα. Πάρε από αυτό που σου δίνει ο Θεός, πες ευχαριστώ και προχώρα. Πού να προχωρήσεις, να συναντήσεις τον Θεό και τον αδερφό σου. Δεν στα στερεί ο Θεός, αλλά θέλει, τι θέλει, αυτή την ασκητική. Την ασκητική. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα με τα ευχαριστίας μεταλαμβανόμενας, δεν λέει. Τα σάκτος όν σοι προσφέρομεν. Για να τα προσφέρεις αυτόν όμως πρέπει να μην βουλιάξεις μέσα. Αν βουλιάξεις μέσα, τελείωσες. Τελείωσες. Έτσι. Γι' αυτό όπως λέγαμε και πριν έρθουμε εδώ πέρα, η ασκητική είναι μια λέξη λέει, που γράφεται με δύο τρόπους. Ή γράφεται με ήττα, σου έλεγα. Οπότε είναι αυτό που λέμε, ή γράφεται με γιώτα, είναι από το ασκός. Το αντίθετο.